Η κυρία Δάμη, το λόγο παρακαλώ. Έχουμε ξεφύγει, κάνω μια επισήμαση, ότι έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Δώσαμε στον προηγούμενο ομιλητή λίγο γιατί έγιναν διακοπές. Παρακαλώ, ας τηρηθεί το πολύ έως 10 λεπτά. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κατερίνα Αδάμ. Είμαι επίκουρος καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων και είμαι επιστημονικός σύμβουλος της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας ΕΦΜΕΣ. Περιμένω. Και πάλι καλησπέρα σας. Επειδή ο κύριος Παπαγεωργίου κάρυψε τα περισσότερα από τα θέματα της μελέτης και επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε κατάχρηση του χρόνου σας, γιατί πιστεύουμε ότι πιο σημαντικό απ' όλα είναι να απαντήσουμε σε οποιασδήποτε ερωτήσεις μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σημερινής σας συνεδρίασης, πολύ σύντομα θα επικεντρωθώ σε 2-3 κατασκευαστικά σχεδιαστικά σημεία του έργου. Όπως και ήδη προαναφέρθηκε, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όλος ο σχεδιασμός του έργου και όλα τα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν σε αυτόν με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος είναι μέτρα τα οποία ακολουθούν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές όπως αυτές ορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς. Είναι μέτρα τα οποία έχουν προκύψει ως απόρρια της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής έγκρισης για το έργο και της μεγάλης σειράς διαβουλεύσεων σε εκείνο το στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και όλων των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας, της τοπικής κοινωνίας και της κεντρικής διοίκησης. Ακούσατε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου. Εδώ είναι ένα πολύ σύντομο σκαρίφημα που δείχνει τις επιμέρους ενότητες του έργου, η ανοιχτή εξκαφή, το εργοστάσιο και εδώ είναι ο χώρος διαχείρισης εξορρυκτικών αποβλήτων, ο χώρος δηλαδή όπου αποτίθενται τα τέλματα μετά από ειδική κατεργασία, καταστροφής των κυανιόντων και μετά από αφήγρανση. Εδώ δηλαδή στην περιοχή αυτή της εγκατάστασης διαχείρισης εξορρυκτικών αποβλήτων αποτίθενται στερεά, αδρομερή με σχετική υγρασία 15%. Τι λέτε? Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι ένα πολύ σύντομο τετραγωνικό διάγραμμα της παραγωγικής διαδικασίας όπου βλέπουμε. Τι λέτε? Παρακαλώ. Δεν σας άκουσα. Αυτό εδώ το διάγραμμα αναφέρεται στο διάγραμμα κατεργασίας. Βλέπουμε δηλαδή πως το μετάλλευμα λιοτριβείται και στη συνέχεια υπόκειται σε εκχύληση, παρουσία κυανίου νατρίου σε αλκαλικό περιβάλλον, συνθήκες δηλαδή που είναι απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία αυτής της μονάδας. Στη συνέχεια ακολουθεί το διάγραμμα καταστροφής των κυανιόντων, το στάδιο, και ακολουθεί δίθυση και απόθεση στην εγκατάσταση διαχείρισης εξορρυκτικών αποβλήτων. Επειδή το θέμα της διαχείρισης των εξορρυκτικών αποβλήτων και από την εισήγηση του Δημάρχου και από τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχολεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, το προαναφέρθηκε ήδη και από τον κύριο Παγρηγορίου, ότι εφαρμόζεται η πλέον σύγχρονη νομοθετική επιταγή, όπως αυτή ορίζεται από την οδηγία περί διαχείρισης εξορρυκτικών αποβλήτων και όπως αυτή εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο το 2009. Γιατί μας αφορά αυτό το θεσμικό πλαίσιο? Γιατί λέει εφαρμόζεται και σε μονάδες που εφαρμόζουν και άνοση για την ανάκτηση του χρυσού. Θέτει λοιπόν πολύ σαφείς κανόνες αυτό το θεσμικό πλαίσιο και λέει αν εφαρμόζεις και άνωση τότε δεν μπορείς να διαθέσεις την εγκατάσταση διαχείρισης εάν
η συγκέντρωση του κεανίου, αυτού που διασπάται στα ασθενή οξέα, είναι μεγαλύτερο από 10 ppm. Και όπως αναφέρθηκε αρκετά εδώ μέσα μέχρι τώρα, στο συγκεκριμένο έργο το οποίο εξετάζεται, η συγκέντρωση αυτή δεν επερβαίνει το 1 ppm. Κάποιος μπορεί να πει, και που το ξέρω εγώ, μα μέσα στη μελέτη υπάρχουν όλες οι δοκιμές οι οποίες έχουν γίνει, από τα πλέον αναγνωρισμένα και έγκριτα και επιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδος και του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων είναι και το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αλλά είναι και πολλά άλλα εργαστήρια του εξωτερικού, που τεκμηριώνουν ότι μετά την καταστροφή των κεανιόντων με τη μέθοδο INCO, μία βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική, η συγκέντρωση των κεανιόντων είναι χαμηλότερη από 1 ppm. Είναι δηλαδή 10 φορές χαμηλότερη από το περιβαλλοντικό όριο το οποίο θέτει η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για σχετικά θέματα. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό αυτής της εγκατάστασης? Ελήφθησαν υπόψη οι πιο αυστηλές προδιαγραφές, ελληνικές και διεθνείς. Είναι όλα καταγεγραμμένα μέσα στη μελέτη. Είναι όντως μια αρκετά μεγάλη μελέτη για να τη δει κανείς, αλλά όλα αυτά είναι τα στοιχεία που πολλοί από εσάς, είμαι σίγουρη, τα έχετε δει αξιολογώντας τη μελέτη. Βλέπουμε ότι η εγκατάσταση αυτή έχει σχεδιαστεί για σεισμικό φαινόμενο με περίοδο επαναφοράς 1 προς 10.000 έτη. Είναι δηλαδή σχεδιασμένη για ένα σπάνιο, εξαιρετικά μεγάλο σεισμικό φαινόμενο. Και όταν λέμε είναι σχεδιασμένη, τι εννοούμε? Εάν στην περιοχή υπάρξει ένα σεισμός με περίοδο επαναφοράς 1 στις 10.000 χρόνια, αυτή η εγκατάσταση θα παραμείνει στη θέση της αδιατάρακτη. Μιλήσαμε πολύ για το ποια είναι η συγκέντρωση κεανίου σε αυτά τα στερεά απόβλητα. Δεν είναι όμως ένα μόνο το μέτρο που έχει εφαρμοστεί, δηλαδή η καταστροφή των κεανιόντων και η διήθηση για την προστασία του περιβάλλοντος. Η μονάδα αυτή έχει και άλλα δύο συστήματα προστασίας, τρία συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι ο χώρος στεγανοποιημένος με διπλό σύστημα, κέρμι δηλαδή με μεμβράνη πολύ χαμηλής διαπερατότητας, αυτές οι οποίες βλέπουμε πολλές φορές στις διάφορες λινοδεξαμενές που γίνονται σε διάφορες αγροτικές περιοχές και η οποία έχει τοποθετηθεί πάνω σε αργυλικό. Βλέπουμε δηλαδή ένα διπλό στρώμα πολύ χαμηλής διαπερατότητας και υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο μαζεύει ό,τι νερό θα σουρώσει από τη βροχή μέσα από τη μάζα αυτών των αποβλήτων. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι τελειώνοντας αυτή η παραγωγική διαδικασία, ο χώρος αυτός θα στεγανοποιηθεί, θα καλυφθεί και θα επαναφυτευθεί. Πολύ συνοπτικά, γιατί έχουμε κάνει μεγάλη κατάχρηση του χρόνου σας, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε όλα τα έργα κλεισίματος και αποκατάστασης αυτού του έργου Χρυσού Περάματος. Η καταρχήν εκτίμηση του κόστους για τα έργα αυτά υπερβαίνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι βέβαιο πως θα αξιοποιηθούν από τη διοίκηση όταν τίθενται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία αυτού του έργου. Εδώ συνοψίζουμε λίγο όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Θα τα συνοψίσω. Σχεδιασμός του φράγματος με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, διπλό σύστημα στεγάνωσης, αφήγρανση των στερεών αποβλήτων, στεγάνωση του χώρου διάθεσης. Και γενικά εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Όχι αυθαίρετα ορισμένες, αλλά ορισμένες από όλα τα ευρωπαϊκά εγχειρίδια αναφοράς για θέματα διαχείρισης εξορρυκτικών αποβλήτων και σχεδιασμού εξορρυκτικών έργων. Κλείνοντας, και επειδή ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία όσοι από εμάς ασχολούνται με την εξορρυκτική βιομηχανία ακούγονται, είναι με ποιο τρόπο θα ελέγχεται αυτό το έργο. Όπως πάρα πολύ καλά ξέρουμε, η έμφαση στην περιβαλλοντική νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται με τον τελευταίο νόμο, τον 4014, είναι στον έλεγχο και στην παρακολούθηση. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας και όχι αδικαιολόγητα, γιατί η εξόρυξη έχει στο παρελθόν επιδείξει μια συμπεριφορά
όσον αφορά την περιβαλλοντική επίδοση, όχι άριστη. Αυτά μιλάμε, ήταν βέβαια στις δεκαετίες του 60, του 70, του 80. Υπάρχει λοιπόν μέσα στη μελέτη ένα ειδικό κεφάλαιο που λέγεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπου ορίζει όλες τις παραμέτρους, τα σημεία δειγματοληψίας, τη συχνότητα δειγματοληψίας των επιμέρους περιβαλλοντικών μέσων, είτε αυτά λέγονται αέρας, είτε αυτά λέγονται δάφη, είτε αυτά λέγονται νερά, υπόγεια ή επιφανειακά, είτε αυτά λέγονται χλωρίδα, είτε αυτά λέγονται πανίδα, είναι εκείνα τα στοιχεία που εσείς σαν πολίτες, σαν ευαίσθητοι πολίτες, θέλετε να ελέγχετε για να πιστοποιήσετε ότι αυτά τα οποία λέγονται σε αυτή τη μελέτη, οι όροι τους οποίους θέτει η πολιτεία, έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Δαμή.